Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πολλές λέξεις απόψε ακούστηκαν με ιστορικό, πολιτικό αλλά και συναισθηματικό περιεχόμενο. Επιτρέψτε μου να πω και εγώ μια λέξη πολύ προσωπική, ότι είναι η λέξη συγκίνηση για μας. Προηγηθήκαμε, κύριε. Στις 21 Οκτώβρου του 2020, ομόφωνα το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, επαναλαμβάνω ομόφωνα, δεν με συνδέει τίποτα με τη λαϊκή συσπήρωση και είναι γνωστό. Όμως, βάλαμε την ψυχή μας και καταθέσαμε ένα ψήφισμα για την περιοχή της Υποπατής και όχι την πλατεία της Υποπατής, γνωρίζοντας και αντιλαμβανόμενοι ότι είναι διαφορετικό πράγμα η ανάπλαση της πλατείας και διαφορετικό πράγμα η ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Και είναι σαφές αυτό που λέω, ότι δεν θα συνδέσουμε τα όποια έργα και την όποια εξέλιξη του ιστορικού κέντρου με το ιστορικό μας χρέος, με το ιστορικό μας καθήκον. Το καθήκον αυτό είναι διαρκές. Είναι η ταυτότητά μας που μας καλεί να κοιτάξουμε πίσω από την Φραγκοκρατία, πίσω από τον 10ο αιώνα και τους Αγίους Αποστόλους, να δούμε τι είχε η πόλη μας, η όπως βλέπετε η ιστορία της είναι εκεί συμβασμένη με την περιοχή της Υποπατής. Ως κοινότητα λοιπόν Καλαμάτας συστρατευθήκαμε αυτονόητα με όσους αγωνίζονται να έρθει επιτέλους στο φως το απότερο παρελθόν του τόπου μας. Αυτό δεν το κάναμε στιγμιαία, αυτό θα το κάνουμε πάντοτε, γιατί δεν πιστεύουμε μόνο ότι ευκαιρία δοθήσεις της ανάπλασης της Υποπατής υπάρχει περιθώριο να δούμε πάλι το παρελθόν μας, υπάρχει και άλλος χώρος πέριξ της περιοχής της Υποπατής, γενικότερα της Υποπατής. Τότε λοιπόν καλέσαμε το Δήμαρχο να αναλάβει πρωτοβουλίες, διότι αυτός είναι ο πρώτος πολίτης δημότης της πόλης μας και αυτός ενήργησε κατά τον νόμο. Ποιο ήταν αυτό? Οι πρωτοβουλίες του μπορεί να είναι πολιτικού περιεχομένου, επιτρέψτε μου όμως για μας ότι έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Κάλεσε το Συμβούλιο της Κοινότητας και συζητήσαμε. Ζήτησε την άποψή μας και διευκρινήσεις. Και του είπαμε σαφώς την άποψή μας και σαφώς τοποθετήθηκε και αυτό. Και δεν το βγάλαμε προς τα έξω, διότι δεν έπρεπε οι κατώτεροι να το βγάλουν. Έπρεπε να αφήσουμε να πάρει τον χρόνο του και τη διαδρομή του. Καλέσαμε την επιστημονική κοινότητα να αναλάβει τις πρωτοβουλίες της. Και την είδαμε και απόψε. Και την είδαμε όλες αυτές τις μέρες στον τύπο να δημοσιεύει τις προτάσεις της και τι πρέπει να γίνει. Και συγκινηθήκαμε απόψε όλοι με την κυρία Μιλίτση που άλλαξε και το ρου της σκέψης μας. Επίσης, καλέσαμε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όλα αυτά που τυχαίως αλλά με πολύ αγάπη συνέλεξαν οι άνθρωποι του διαδικτύου, ο Μπιτζάνης, ο Μιχαλακέας, όλοι οι υπόλοιποι φίλοι αγαπημένοι από πάντα, να συντάξουν ένα κανονικό ιστορικό υπόγνημα όλου αυτού του χώρου. Να είναι τεκμηριωμένο, να είναι φτιαγμένο από αυτούς που σπουδάζουν δεκάδες μέτρα δίπλα και ανατολικότερα της πλατείας της Υποπατής, δηλαδή τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Χαρήκαμε σαφώς και εγώ δεν μπορώ να κρύψω και την προσωπική μου χαρά ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μόνο δεσπότης, είναι ο καθηγητής Πανεπιστημίου. Αυτός ενισχύει την προσπάθεια για την ανάπτυξη των αρχαιοτήτων σε αυτό το χώρο κάτω από το παραθύρι του. Και πιο πολύ πρέπει να πούμε κάτι τελευταίο, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της πόλης ασχολήθηκαν οι πολίτες με την ιστορία της πόλης. Και αυτό μας συγκινεί και αυτό μας ενεργοποιεί για κάτι ακόμα περισσότερο. Να πείσουμε όλους εσάς ότι θα πρέπει να υπάρχει απόψε μία απόφαση. Χωρίς αστερίσκους, λυτή και διαδραστική και με την κοινωνία. Υπέρ της ανάδειξης, υπέρ του μέλλοντος της πόλης, το οποίο, όπως είχαμε πει στην πρώτη τοποθέτησή μας, ό,τι είναι παρελθόν, είναι πρόλογος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.